Αυτό είναι το σπήλαιο από το οποίο ανασύρθηκαν νεκροί 4 άνθρωποι τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή Άνω Καρπουνάρη Λουτρακίου. Πρόκειται για 4 άνδρες ηλικίας από 35 έως 65 ετών που φαίνεται να είχαν επισκεφθεί το σημείο και στο παρελθόν. Δείτε και εδώ στην τρύπα, είμαστε στην περιοχή Καρπουνάρη Λουτρακίου, μια τεράστια τρύπα που υπάρχει στο σημείο. Οι 4 φίλοι εντοπίστηκαν από την ΕΜΑΚ χωρίς τις αισθήσεις τους σε μεγάλο βάθος μέσα στην τρύπα μετά από ολονύχτια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό τους. Είχαν βάλει μια γεννήτρια μέσα φαίνεται για να βλέπουν και η οποία από ό,τι φαίνεται έχει δημιουργήσει αέρια, διαφορά αέρια και βρήκαν τραγικό θάνατο και οι 4 άνθρωποι. Δίπλα τους είχαν εργαλεία αλλά και μια γεννήτρια πετρελαίου που πιθανολογείται να είναι και η αιτία του θανάτου τους μιας και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις, γεγονός που ανάγκασε και τους διασώστες να φορέσουν μάσκα για να τους εντοπίσουν. Υπήρχαν αναθυμιάσεις στο χώρο, γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου επιχείρησαν με την χρήση αναπνευστικής συσκευής. Διερευνάτε το γιατί βρέθηκαν εκεί, όπως διερευνάτε και η ακριβής αιτία του θανάτου. Η στοά μέσα στην οποία βρέθηκαν ήταν ένα παλιό καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετές τέτοιες τρύπες που δημιουργήθηκαν τις αρχές της δεκαετίας του 40 για προστασία. Υπάρχουν δοξασίες για αντικείμενα αξίας που είναι θαμμένα στην περιοχή, με αποτέλεσμα αρκετοί κατά καιρούς να τα αναζητούν. Όλη η ευρύτερη περιοχή ψάχνουν χρόνια διάφοροι άνθρωποι για να βρουν τυχόν ευρήματα αρχαία ή τυχόν λύρες. Οπότε στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται έχουν επισκεφθεί και άλλοι κατά το παρελθόν, ίσως και οι ίδιοι. Οι 4 άνδρες φαίνεται πως έψαχναν για λύρες και πως έχασαν την ζωή τους στην προσπάθεια να πυροδοτήσουν κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Τις αρχές ειδοποίησε η σύζυγος του ενός που ανησυχούσε. Υπέδειξε το σημείο και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση της πυροσβεστικής, που ολοκληρώθηκε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα. Οι σωροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου για να γίνει διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής.